Συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις για την εμψυχρό σφαγή της 32χρονης Δώρα Ζέμπερη στο δεύτερο νεκροταφείο της Αθήνας. Στην ομολογία του στους αστυνομικούς, ο δολοφόνος ΕΣ περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια το σκηνικό του θανάτου. «Πήγα στο νεκροταφείο για να κλέψω. Έβγαλα το μαχαίρι και την απείλησα να μου δώσει την τσάντα. Εκείνη αντέδρασε και δεν άφηνε την τσάντα. Την τραβάγαμε και οι δύο. Τη χτύψαμε το μαχαίρι αρκετές φορές, δεν θυμάμαι πόσες. Άρπαξα την τσάντα και έφυγα». Ο δολοφόνος ομολόγησε ότι αφαίρεσε τη ζωή της 32χρονης και στη συνέχεια πούλησε το κινητό της τηλέφωνο στο κέντρο της Αθήνας. Αυτό ήταν και το μοιραίο του λάθος. Ο 58χρονος με το παπάκι γλίστρησε έξω από το νεκροταφείο και χωρίς κανένας να καταλάβει το παραμικρό, πήγε στην Ομόνοια για να πουλήσει το iPhone της 32χρονης εφοριακού. Με οδηγό τη διαδρομή του ματωμένου κινητού και τη βοήθεια των καμερών που είχαν κλέψει τη φιγούρα του δολοφόνου, οι αστυνομικοί ξεκίνησαν έναν ανθρωποκυνηγητό στα καταστήματα του κέντρου που πουλούσαν μεταχειρισμένα κινητά τηλέφωνα. Έφτασαν σε αυτό τη οδού Μενάνδρου, που ήταν και το κλειδί στην υπόθεση της σφαγής της Δώρα Ζέμπερη. Ο ιδιοκτήτης έδωσε πληροφορίες αλλά και την περιγραφή του μυστηριώδους άνδρα που πούλησε τη συσκευή, οι οποίες ήταν καθοριστικές για την εξιχνίαση της δολοφονίας.